Σε ξαναβλέπω. Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Θα πάμε βόλτα με το τρένο. Ο Ζήσης, η Ζήση και η Φιφή περιμένουν στο σταθμό. Πάμε να τους βρούμε. Άμεση επιβίβαση. Πάμε βόλτα με το τρένο. Έχουμε έτοιμο το εισιτήριό σου. Πάμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Γεια σου! Βρισκόμαστε στο σταθμό της χώρας των γνώσεων και περιμένουμε το τρένο! Ο μπαμπάς μου μας πηγαίνει βόλτα με το τρένο για να επισκεφτούμε τον παππού μου! Ήρθε το τρένο μας! Όχι ακόμα, Μίμη! Είμαι πολύ χαρούμενος! Δεν έχω ξαναμπεί σε τρένο! Τα τρένα είναι φοβερά, ζήσι! Θα σου αρέσουν πολύ! Τρέχουν πολύ γρήγορα! Πρόσεχε, Φιφί. Μην πλησιάζεις την άκρη της αποβάθρας. Μπορεί να περάσει με ταχύτητα κάποιο τρένο και να σε χτυπήσει. Ούψ, Έχεις δίκιο, σύση! Ήρθε το τρένο μας! Όπου να είναι έρχεται, Μίμη. Έχεις τα εισιτήρια, ζίσι. Όχι, Σίσσυ! Όχι, όχι! Χωρίς εισιτήρια δεν θα μπορέσουμε να μπούμε στο τρένο! Μην ανησυχείς, Φιφί. Ο μπαμπάς μου έχει τα εισιτήρια. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ήρθε το τρένο μας. Θα είναι εδώ από στιγμή σε στιγμή, Μίμη. Αν και δεν θα λείψουμε για πολύ, έχω ετοιμάσει μια ολόκληρη τσάντα σάντουιτς. Και εγώ έχω φέρει μαζί μου παιχνίδια για να παίξουμε στη διαδρομή. Όχι Μίμη, αυτό είναι άλλο τρένο. Το δικό μας θα έρθει από στιγμή σε στιγμή. Το επόμενο τρένο στην πλατφόρμα 2 είναι η ταχεία της χώρας των γνώσεων. Το τρένο μας! Ζητώ! 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 Να το! Έρχεται το τρένο μας! Ναι, ναι Μίμη. Μίμη! Όπου να είναι αρχίζει το ταξίδι μας με το τρένο. Ρίξε μια ματιά στο σταθμό για να τον εξερευνήσει. Το τρένο για Ροδόπολη στην αποβάθρα 4 έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία. Η ταχεία για το δάσος των ανέμων δεν θα κάνει στάση στο ξέφωτο επαναλαμβάνω, δεν θα κάνει στάση στο ξέφωτο. Τα τρένα έχουν πάρα πολλές ρόδες για να μπορούν να κινούνται πάνω στις ράγες. Και τα ζώα μετακινούνται με διάφορους τρόπους. Στο παιχνίδι μου πρέπει να διαλέξεις με τι μετακινείται κάθε ζώο. Χρησιμοποιεί τα πόδια του, τα πτερίγια του ή τα φτερά του. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι πώς μετακινούνται τα ζώα. Ώρα να παίξουμε με τα ζώα. <Συλίκη> Γεια σου. Όσο βρισκόμαστε στο σταθμό του τρένου, σκεφτόμουν με ποιους τρόπους μετακινούμαστε. Ξέρεις ότι τα ζώα μετακινούνται με διάφορους τρόπους. Κάποια πετάνε, κάποια περπατάνε, κάποια κολυμπάνε και κάποια άλλα απλώς σέρνονται. Στο παιχνίδι μου πρέπει να ταιριάξει κάθε πλάσμα με το μέρος του σώματός του που χρησιμοποιεί για να μετακινηθεί. Πρώτα θα σου δείξω ένα πλάσμα που δεν έχει ούτε πόδια, ούτε φτερά, ούτε πτερίγια. Μετά θα σου μιλήσω λίγο γι' αυτό και για τον τρόπο που μετακινείται. Εσύ πρέπει απλώς να κάνεις κλικ στο κουμπί που πιστεύεις ότι θα δώσει στο ζωάκι το κατάλληλο μέρος του σώματος που θα το βοηθήσει να μετακινηθεί. <Κι> Όταν βρεις έξι σωστές απαντήσεις θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Κάνε μια προσπάθεια. <Κι> να ένας ελέφαντας Ίσω πιστεύει ότι επειδή ο ελέφαντα είναι τόσο μεγάλο, είναι και αδέξιο. Οι ελέφαντε όμω περπατούν το ίδιο προσεκτικά με εσένα ή εμένα. Προσέχουν πάρα πολύ που ακουμπούν τα τεράστια πόδια του. Τι νομίζει ότι χρησιμοποιεί ο ελέφαντα για να μετακινηθεί. Κάνε κλικ σε ένα από τα κουμπιά για να δώσει σε αυτό το πλάσμα πτερίγια, φτερά, τέσσερα πόδια ή οκτώ πόδια. Μπράβο! Ο ελέφαντας έχει τέσσερα μεγάλα πόδια που μοιάζουν με κορμούς δέντρων. Παρόλο που είναι μεγαλόσωμος, ο ελέφαντας δεν είναι αδέξιος και μπορεί να τρέξει πολύ γρήγορα αν τον ενοχλήσει ή τον τρομάξει κάποιος. Τώρα το επόμενο πλασματάκι. <Τι> Αυτό το πλάσμα με τη διαπεραστική φωνή είναι μια νυχτερίδα. Βγαίνει τη νύχτα, επιτίθεται ξαφνικά και πιάνει έντομα στον αέρα. Ξέρεις τι χρησιμοποιεί η νυχτερίδα για να πετάξει. Κάνε κλικ στο σωστό κουμπί για να δώσει σε αυτό το πλάσμα τα μέρη του σώματος που χρειάζεται για να μετακινηθεί. Μπράβο! Οι νυχτερίδες έχουν φτερά από τεντωμένο δέρμα. Χτυπούν τα φτερά τους όπως τα πουλιά και βγαίνουν τη νύχτα για να πιάσουν και να φάνε έντομα. Ας δούμε ένα άλλο πλάσμα. Αυτό μοιάζει με σκύλο, αλλά του λείπει κάτι. Στους σκύλους αρέσει να τρέχουν εδώ και εκεί και να κυνηγούν ξύλα. Τους αρέσει επίσης να ξύνουν τα αυτιά τους με τις πατούσες τους. Μήπως ξέρεις τι λείπει από αυτόν το σκύλο. Κάνε κλικ στο κουμπί με τα φτερά, τα πτερίγια, τα τέσσερα πόδια ή τα οκτώ πόδια. Σωστά! Οι σκύλοι έχουν τέσσερα πόδια. Χάρη σε αυτά μπορούν να τρέχουν, να πηδάνε εδώ και εκεί, καθώς και να ξύνουν τα αυτιά τους. Τώρα το επόμενο πλασματάκι. Ω! Πρόσεχε μία αράχνη! Οι αράχνες μπορούν να σκαρφαλώσουν παντού και πολύ σπάνια πέφτουν κάτω, ακόμα και αν κρέμονται ανάποδα από το ταβάνι. Ξέρεις τι χρησιμοποιεί η αράχνη για να πηγαίνει εδώ και εκεί. Κάνε κλικ στο σωστό κουμπί για να δώσει σε αυτό το πλάσμα τα μέρη του σώματος που χρειάζεται για να μετακινηθεί. Σωστά! Οι αράχνες έχουν οκτώ τριχωτά πόδια με τα οποία μπορούν να γραπώσουν τα πάντα εκτός από το γυαλί. Το σώμα της αράχνης κρέμεται στο κέντρο των ποδιών της, πράγμα που τη βοηθά να διατηρεί την ισορροπία της και να μην πέφτει κάτω. Κοίτα, ένα σκουλικάκι! Αυτό το σκουλικάκι δεν έχει ούτε πόδια, ούτε πτερίγια, ούτε φτερά. Προχωράει μέσα στη γη κουνώντας τρυφογυριστά το σώμα του. Ας δούμε ένα άλλο πλάσμα. <Συλίου> Αυτός είναι ένας Καρχαρίας. Ο Καρχαρίας δεν σταματά ποτέ να κινείται. Αν σταματούσε θα πνιγόταν. Ξέρεις τι χρησιμοποιεί ο Καρχαρίας για να γλιστρά αθόρυβα στο νερό. Κάνε κλικ στο σωστό κουμπί για να δώσει σε αυτό το πλάσμα τα μέρη του σώματος που χρειάζεται για να μετακινηθεί. Μπράβο! Οι καρχαρίες έχουν πολύ δυνατά πτερίγια που τους βοηθούν να σκίζουν πολύ γρήγορα το νερό και να ψάνουν τη λία τους. Τώρα το επόμενο πλασματάκι. να ένα ψάρι. Τα ψάρια ζουν στις θάλασσες, στις λίμνες και στα ποτάμια που καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της γης. Χρειάζονται κάτι για να μπορούν να κολυμπάνε μέσα στο νερό. Μήπως ξέρεις τι είναι. Κάνε κλικ στο κουμπί με τα φτερά, τα πτερίγια, τα τέσσερα πόδια ή τα οκτώ πόδια. Μπράβο! Τα ψάρια έχουν πολλά πτερήγια. Με κάποια από τα πτερήγια τους κινούνται προς τα εμπρό, Ενώ χρησιμοποιούν κάποια άλλα ως πιδάλιο ώστε να κολυμπούν προς την κατεύθυνση που θέλουν. Χάρη σε σένα όλα τα ζωάκια είναι χαρούμενα. Τώρα έχουν όλα τα σωστά φτερά, πόδια και πτερήγια. Επειδή είσαι τόσο έξυπνο παιδί, έχω ένα κομμάτι του πάζλ ειδικά για σένα. Ω! Ξεκινήσαμε! Κοιτάξτε έξω! Να μερικά άλογα! Και πρόβατα! Αυτό είναι το δάσος που κάναμε βόλτα! Ναι! Φτάσαμε στο σταθμό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του παππού σου, Ζήση! Μίμη, μόλις ξεκινήσαμε! Καλώ ήλθατε στην ταχεία τη χώρα των γνώσεων. Μπορώ να δω τα εισιτήριά σα, παρακαλώ. <Καλώς> Μάλιστα, κύριε ελεγκτή, ορίστε. Ευχαριστώ, δεσπινή. Ορίστε το εισιτήριό μου. Ευχαριστώ, κύριε. Έχετε εισιτήριο, κύριε. Δεν έχω ζήσει. Δεν πειράζει, ζήσει. Κάνε πως έχεις. Α, ε, ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι. Ας παίξουμε όλοι το παιχνίδι. Βλέπω τι βλέπω. Ναι. Εντάξει, εγώ πρώτη. Βλέπω τι βλέπω. Κάτι που αρχίζει από... Δέλτα. Δρόμος. Όχι, δεν είναι αυτό. Δάσος. Όχι, ούτε αυτό είναι. Δέντρα. βλέπω, τι βλέπω, κάτι που αρχίζει από... Α, oh, δεν βλέπω τίποτε. <laughs> είναι γιατί περνάμε μέσα από ένα τούνελ. Τώρα είναι καλύτερα, γιατί δεν παίζεις και εσύ ένα παιχνίδι, κάνω απλώς κλικ σε έναν από μας. Πρόσεξε κανείς πόσο μακρύ είναι αυτό το τρένο. Όχι, Μίμη. Εσύ. Ναι. Έχει τέσσερα βαγόνια. Στο παιχνίδι μου πρέπει να προσθέσεις τους αριθμούς που βρίσκονται πάνω στα βαγόνια. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με την πρόσθεση των βαγονιών. Φτάσαμε στο σταθμό των προσθέσεων. Ας κατεβούμε για να παίξουμε το παιχνίδι μου. Ήρθες στον καταπληκτικό σταθμό των προσθέσεων. Είμαι ο Σταθμάρχη και προσέχω ώστε όλα τα τρένα που φτάνουν στο σταθμό να σχηματίζουν τον κατάλληλο αριθμό. Μπορεί να γίνει βοηθό Σταθμάρχη και να με βοηθά στην πρόσθεση τριών αριθμών κάθε φορά. Άσε με να σου δείξω τον τρόπο. Μια μηχανή τρένου φτάνει στο σταθμό. Σέρνει ένα βαγόνι με τον αριθμό 10. Και να, ένα βαγόνι ακόμα με τον αριθμό 5. Και ακόμα ένα με τον αριθμό 3. Πριν φύγει αυτό το τρένο, θέλω να προσθέσεις τους τρεις αριθμούς. Κάνε κλικ στη σωστή απάντηση στις ράγες με τους αριθμούς. Για να βρεις την απάντηση, μπορείς να κάνεις την πρόσθεση στις ράγες. Για να βρεις πόσο κάνει 10 συν 5, μέτρησε 5 αριθμού μετά από το 10. 1, 2, 3, 4, 5. Συνεπώ, 10 συν 5 κάνει 15. Τώρα, σε αυτό τον αριθμό πρέπει να προσθέσεις το 3. 1, 2, 3. Φτάσαμε στον αριθμό 18. Έτσι, 10 συν 5 συν 3 κάνει 18. Κάνε κλικ στον αριθμό 18. Έτσι μπράβο! Τώρα το τρένο μπορεί να φύγει. Έτσι λοιπόν παίζεται το παιχνίδι. Όταν κάνεις έξι προσθέσεις, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα όμως, θέλω να ξέρω πώς τα πηγαίνεις με τις προσθέσεις. Αν νομίζεις ότι μπορείς να προσθέσεις τρεις αριθμούς ως το 20, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως νομίζεις ότι μπορείς να προσθέσεις τρεις αριθμούς ως το 30, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Άμεση επιβίβαση. Να το τρένο με την πρώτη πρόσθεση. 8 συν ένα συν επτά μπορείς να προσθέσεις αυτούς τους τρεις αριθμούς. Τέλεια! Οκτώ συν ένα συν επτά όλα αυτά μαζί μας κάνουν δεκαέξι. Τώρα το τρένο μπορεί να φύγει. τέσσερα συν δύο πόσο μας κάνουν αυτά άραγε. Τέλεια πρόσθεση. Επτά συν τέσσερα συν δύο όλα αυτά μαζί μας κάνουν δεκατρία. Φεύγει. ένα τρένο ακόμα έφτασε στην αποβάθρα. 11 συν 5 συν 3 πρόσθεσε αυτούς τους αριθμούς και κάνε κλικ στην απάντηση πάνω στις ράγες. Μπράβο! 11 συν 5 συν 3 Όλα αυτά μαζί μας κάνουν 19. <Φεύγει. <Φεύγει>, Φεύγει! Έχεις ταξιδέψει ποτέ με τρένο. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια με τρένο. Τα τρένα πηγαίνουν πολύ γρήγορα. <Φεύγει> Να, ένα άλλο τρένο. <Φεύγει> <Φεύγει> Οκτώ συν 6 συν 4 Πρόσθεσε αυτού του αριθμού και κάνε κλικ στην απάντηση πάνω στι ράγες. <σομίλιο> Πολύ σωστά! 8 συν 6 συν 4 όλα αυτά μαζί μα κάνουν 18. <σομίλιο> Τώρα το τρένο μπορεί να φύγει. <Κι> Κοίτα, ένα τρένο ακόμα έφτασε στην αποβάθρα. <Κι> Εννέα συν επτά συν τρία. Πόσο μας κάνουν αυτά άραγε? <Κι> Τέλεια πρόσθεση! Εννέα συν επτά, συν τρία, όλα αυτά μαζί μας κάνουν δεκαεννιά. Φεύγει! Απομένει το τρένο με την τελευταία πρόσθεση. Όταν ολοκληρώσεις την πρόσθεση, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Συν Τρία 3... Συν Δύο 2... Μπορείς να προσθέσεις αυτούς τους τρεις αριθμούς <σκυρίζει> Μπράβο! Δώδεκα 12... Συν Τρία 3... Συν Δύο 2... Όλα αυτά μαζί μας κάνουν δεκαεπτά <σκυρίζει> Τώρα το τρένο μπορεί να φύγει Τελείωσες! Σε ευχαριστώ πολύ βοηθές σταθμάρχη! Επειδή έκανε εξαιρετική δουλειά προσθέτοντας τα τρένα, έχω ένα βραβείο για σένα! Μόλις έφτασες στο σταθμό, ένα κομμάτι του παζλ! Καλώς ήρθατε στο τρένο! Mm -hmm. Κοντεύουμε! Έχουμε ακόμα λίγο δρόμο, Μίμη. Ο παππούς μου μένει αρκετά μακριά. Πόσο συχνά τον επισκέπτεσαι, Ζήση? Τον επισκέπτομαι όσο πιο συχνά μπορώ. Είναι πολύ αστείος και ξέρει ένα σωρό όμορφες ιστορίες. Μίμη, μην πατάς πάνω στη θέση σου. Ήθελα να κατεβάσω το σακίδιό μου. Κάποιος θα καθίσει σε αυτές τις θέσεις και δεν θα του αρέσει να καθίσει στις λάσπες που άφησαν τα παπούτσια σου. Συγγνώμη, Σίσσυ. Μην ανησυχείς, Μίμη. Ο μπαμπάς μου θα κατεβάσει το σακίδιό σου όταν φτάσουμε. Το δικό μου σακίδιο είναι εδώ. Νομίζω ότι είναι ώρα να φάμε τα σάντουιτς. Για ποιον είναι τα σάντουιτς με το ζαμπόν? Για μένα παρακαλώ. Ευχαριστώ Ζήση. Με τυρί και λαχανικά? Για μένα Ζήση. Ευχαριστώ. Με τυρί και έξτρα τυρί? Μάλλον δικά σου είναι αυτά Μίμη. Ακριβώς. Ευχαριστώ Ζήση. Τα δικά σου με τι είναι Ζήση? Με λίγο απ' όλα. Είναι σαν να τρώμε σε εστιατόριο, μόνο που η θέα από το παράθυρο αλλάζει διαρκώς. Κοντεύουμε! Γιατί ρούτα συνέχεια, Μίμη! Φτάσαμε στο σταθμό των προσθέσεων! Ας κατεβούμε για να παίξουμε το παιχνίδι μου! Γεια σου! Καλώς ήρθες πάλι στο φοβερό σταθμό μου! Χρειάζομαι τη βοήθειά σου για να προσθέσω τους αριθμούς των βαγονιών που φτάνουν στο σταθμό. Άμεση επιβίβαση. Να το τρένο με την πρώτη πρόσθεση. 19 συν 8 συν 1 μπορείς να προσθέσεις αυτούς τους τρεις αριθμούς. δεκαεννιά, συν, οκτώ, συν, ένα, όλα αυτά μαζί μας κάνουν είκοσι Φεύγει. Να ένα άλλο τρένο. Είκοσι, συν ένα συν 5. Πρόσθεσε αυτού του αριθμού και κάνει κλικ στην απάντηση πάνω στι ράγε. Πολύ σωστά! 20 συν 1 συν 5. Όλα αυτά μαζί μα κάνουν 26. Τώρα το τρένο μπορεί να φύγει. Ένα τρένο ακόμα έφτασε στην αποβάθρα. Δεκατέσσερα συν τρία συν πέντε. Πόσο μα κάνουν αυτά, άραγε. Τέλεια πρόσθεση. Δεκατέσσερα συν τρία συν πέντε. Όλα αυτά μαζί μα κάνουν εικοσιδύο φεύγει! Ο σταθμός έχει πολλή κίνηση. Φυσάω τόσο συχνά τη σφυρίχτρα μου που κοντεύει να μου κοπεί η ανάσα. Να, ένα άλλο τρένο. Δώδεκα. Συν. Εννέα. Συν. Ένα. Πρόσθεσε αυτού του αριθμού και κάνε κλικ στην απάντηση πάνω στι ράγε. Μπράβο! 12 συν 9 συν 1 όλα αυτά μαζί μα κάνουν 22. Τώρα το τρένο μπορεί να φύγει. Κοίτα, ένα τρένο ακόμα έφτασε στην αποβάθρα. Δεκαενιά, συν, τρία, συν, ένα, πόσο μας κάνουν αυτά άραγε. Τέλεια. Δεκαενιά, συν, τρία, συν, ένα όλα αυτά μαζί μας κάνουν 23 Φεύγει Απομένει το τρένο με την τελευταία πρόσθεση Όταν ολοκληρώσεις αυτή την πρόσθεση θα σου χαρίσω μια εικόνα με τρένα για να την εκτυπώσεις δεκατρία συν έξι συν τέσσερα μπορείς να προσθέσεις αυτούς τους τρεις αριθμούς. Πολύ σωστά! Δεκατρία συν έξι συν τέσσερα όλα αυτά μαζί μας κάνουν 23. Τώρα το τρένο μπορεί να φύγει. Τελείωσες! Σε ευχαριστώ πολύ βοηθές σταθμάρχη. Επειδή έκανες εξαιρετική δουλειά προσθέτοντας τα τρένα, έχω ένα βραβείο για σένα. Μερικά τρένα για να κάνεις και άλλες προσθέσεις. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να εκτυπώσεις την εικόνα. Ή κάνε κλικ σε ένα τρένο για να προχωρήσεις. Το τρένο πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο. Έτσι δεν είναι ζήσι. Ναι, και ο παππούς μου μένει πολύ κοντά στο σταθμό του τρένου. Αν παίξεις το παιχνίδι μου, θα μάθεις τα είδη των μεταφορικών μέσων και ποια είναι πιο γρήγορα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τα ταξίδια. Εντάξει, ας κατεβούμε εδώ και ας ψάξουμε για άλλους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ταξιδέψουμε. Γεια σου! Στο παιχνίδι μου θα ταξιδέψουμε με αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πλοία και ποδήλατα. Πρέπει να διαλέξεις τον καλύτερο τρόπο για να μετακινηθείς. Θα ξεκινήσεις από εδώ. Στο δρόμο θα πάρεις επιβάτες. Κάνε κλικ σε ένα από αυτά για να διαλέξεις το καλύτερο μεταφορικό μέσο που θα σε πάει στον επόμενο σταθμό. Όταν φτάσεις στο τέλος του ταξιδιού θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Θα αρχίσεις το ταξίδι σου χωρίς παρέα. Χρειάζεσαι κάτι για να μετακινηθείς στους ήσυχου δρόμους της εξοχής, όπου δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ταξιδέψεις σε αυτό το κομμάτι του ταξιδιού? Φοβερή επιλογή! Το ποδήλατο είναι ό,τι πρέπει για να κάνει κανείς βόλτες μόνος του. Δεν χρειάζεται καύσιμα για να κινηθεί και δεν μολύνει την ατμόσφαιρα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε μονοπάτια και δρομάκια που δεν πηγαίνουν αυτοκίνητα και φορτηγά. <Κι> μου αρέσει να κάνω επίσκεψη στους φίλους μου με το ποδήλατό μου. Ευτυχώς που δεν υπάρχουν πολλοί λόφοι στη χώρα των γνώσεων. Τώρα συνάντησες τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σου. Πρέπει να ταξιδέψεις την Εθνική Οδό για να φτάσεις στον επόμενο σταθμό. Τι θα ήταν καλύτερο για αυτό το κομμάτι του ταξιδιού? Σωστά! Ένα αυτοκίνητο λειτουργεί με μηχανή. Μπορεί να μεταφέρει 4 έως 5 άτομα σε μεγάλα ταξίδια σε δρόμους και εθνικές οδούς. Τώρα έφτασες σε ένα σταθμό. Εκατό άνθρωποι ακόμα περιμένουν για να ταξιδέψουν μαζί σου. Πηγαίνετε όλοι στο ίδιο μέρος. πως θα φτάσετε εκεί; Διάλεξε το μεταφορικό μέσο που πιστεύεις ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Αυτό ακριβώς χρειάζεται. Το τρένο είναι μια μηχανή που σέρνει βαγόνια στις ράγες. Αυτό το τρένο έχει αρκετά βαγόνια ώστε να μεταφέρει 100 επιβάτες. Το τρένο σταμάτησε στην ακτή. Τώρα όλοι θέλουν να κατέβουν από το τρένο και να διασχίσουν τη θάλασσα. Δεν είναι μεγάλη απόσταση. Χρειάζεσαι κάτι που θα μεταφέρει 100 άτομα στο νερό. Τι θα ήταν καλύτερο για αυτό το κομμάτι του ταξιδιού? Τέλεια! Το ferry boat είναι ένα είδος πλοίου που μεταφέρει επιβάτες από τη μία ακτή στην άλλη. Ορισμένα ferry boat μεταφέρουν επίσης αυτοκίνητα και φορτηγά. είσαι πάλι στη στεριά. Το επόμενο κομμάτι του ταξιδιού σου θα γίνει σε δρόμο. Εσύ και άλλοι 30 άνθρωποι πρέπει να φτάσετε στο αεροδρόμιο. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ταξιδέψεις σε αυτό το κομμάτι του ταξιδιού? Αυτό ακριβώς χρειάζεται! Το πούλμαν είναι ένα λεωφορείο που χρησιμοποιείται για ταξίδια στο δρόμο. Αυτό το πούλμαν μπορεί να μεταφέρει 50 επιβάτες. Ένα πούλμαν γεμάτο ανθρώπους είναι προτιμότερο από πολλά αυτοκίνητα με τον ίδιο αριθμό ανθρώπων. Η κίνηση στους δρόμους είναι πολύ μικρότερη. Υπάρχουν τόσα πολλά μέρη να δει κανείς, όταν μεγαλώσω θέλω να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Κοντεύεις να φτάσεις στο τέλος του ταξιδιού σου. Βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο και πρέπει να ταξιδέψεις σε ένα μακρινό μέρος με άλλους 100 ανθρώπους. Πρέπει να βρεις ένα γρήγορο τρόπο για να περάσεις τα βουνά που δεν έχουν δρόμους. Διάλεξε το μεταφορικό μέσο που πιστεύεις ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Φοβερή επιλογή! Το αεροπλάνο χρησιμοποιεί ισχυρέ μηχανές για να μπορέσει να σηκωθεί στον αέρα. Αυτό το γρήγορο αεροπλάνο μπορεί να μεταφέρει 100 επιβάτες περνώντας από πολλές χώρες. Μπράβο! Έφτασες στο τέλος του ταξιδιού! Έφτασες σε ένα μεγάλο Λούνα Πάρκ! Ορίστε ένα κομμάτι από το παζλ. Ταξιδεύει προς το μέρος σου αυτή τη στιγμή. Θέλεις να ακούσεις μία ιστορία για ένα τρένο! Εγώ θα σου διαβάσω λίγο και μετά εσύ θα προσπαθήσεις να βρεις μία από τις λέξεις. παιχνίδι να βρεις μερικές πολύ πονηρές λεξούλες κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί! Καθώς θα διαβάζω την ιστορία οι λέξεις θα φωτίζονται μία-μία για να μπορείς να τις παρακολουθείς! Όταν διαβάσω ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας θα σταματήσω και θα σου ζητήσω να κάνεις κλικ σε μία από τις λέξεις που μόλις διάβασα! Αν κάνεις κλικ στη σωστή λέξη, αυτή θα φωτιστεί και εγώ θα συνεχίσω την ανάγνωση της ιστορίας. Αν διαλέξεις σωστά 8 λέξεις, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Κάθεσε αναπαυτικά. Ξεκινάμε! Ακόμα. Όταν έφτανε στο αγρόκτημα όπου έμενε η φίλη του, η αγελάδα την πλησίαζε σιγά σιγά. Μπορείς να κάνεις κλικ στη λέξη όταν στο κομμάτι της ιστορίας σε αυτή τη σελίδα. Σωστά, τα πας πολύ καλά Θα διαβάσω λίγο ακόμα, εντάξει Τότε έπαιρνε μία βαθιά ανάσα και σφύριζε όσο πιο δυνατά μπορούσε Η αγελάδα που κοιμόταν Ξυπνούσε ξαφνιασμένη. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις κλικ στη λέξη που σε αυτήν τη σελίδα. Που. Μπράβο! Σωστά! Ας διαβάσω λίγο ακόμα. Αυτό έκανε το άτακτο τρενάκι να γελά. Μπορείς να βρεις τη λέξη «γελά» στο κομμάτι της ιστορίας σε αυτή τη σελίδα. Γελά! Τέλεια! Έχεις μεγάλη παρατηρητικότητα! Ας διαβάσω λίγο ακόμα! <Κι> Μετά από λίγο καιρό η αγελάδα θύμωσε Πολύ. Δεν της άρεσε να την ξυπνάει το άτακτο τρενάκι. Μπορείς να κάνεις κλικ στη λέξη το σε αυτήν τη σελίδα. Το. Σωστά! Τα πας πολύ καλά! Ας διαβάσω λίγο ακόμα. Η Αγελάδα αποφάσισε να κάνει μία φάρσα στο τρενάκι για να μην την ενοχλήσει ξανά. <Ρι> Το επόμενο πρωί πριν αρχίσει καλά καλά να, ανατέλει ο ήλιος πίσω από τους Σωστά! Τα πας πολύ καλά! Μπράβο! Βρήκες όλες τις λέξεις που σου ζήτησα στην ιστορία! Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ! Πρώτα όμως θα τελειώσω την ιστορία! Δεν του άρεσε του τρένου που ξύπνησε τόσο απότομα και υποσχέθηκε να μην είναι άτακτο πια. Τουλάχιστον όχι πολύ άτακτο. Σε ευχαριστώ που άκουγες τόσο υπομονετικά. Να το κομμάτι του παζλ που κέρδισες. Καλώ ήρθε στο σταθμό τη διασκέδαση. Είμαστε έτοιμοι να κολλήσουμε αστεία αυτοκόλλητα στι εικόνε. Είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις εικόνες στο σταθμό της διασκέδασης. Κάνε απλώς κλικ και σύρε το αυτοκόλλητο που θέλεις να χρησιμοποιήσεις στο σημείο της εικόνας που σου αρέσει. Το αυτοκόλλητο θα μείνει ακριβώς εκεί που το έβαλες. Αν αλλάξεις γνώμη, απλώς κάνε κλικ και σύρε το σε διαφορετικό σημείο. Άρχισε να κολλάς τα αυτοκόλλητα.

Κοίτα, βλέπω ένα μεγάλο σμήνο πουλιών. Πηγαίνουν σχεδόν το ίδιο γρήγορα με το τρένο. Μπορούν να πετάνε χάρη στα φτερά τους. Έχω ένα παιχνίδι για τους διάφορους τρόπους που μετακινούνται τα ζώα. Καλώς ήρθες στο διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του και σύρε το εκεί. Καλά τα κατάφερες! Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσει στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του! Ωαου! Το τέριαξες πολύ σωστά! Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσει στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του! Έτσι, μπράβο! Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις το πάζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Καλά τα κατάφερες! Μπράβο! Αυτό το μέρος του πάζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα για σκάψιμο. Κάνε κλικ στην εικόνα για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του πάζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.